Πάμε. Απολύτως. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, διάβαζα σήμερα το πρωί στην εφημερίδα του Φιλελεύθερος ότι η υποεπιτροπή της φαρμακοεπαγρύπνησης έβαλε σε κλίμακα 7 από 0 μέχρι 9 πιθανό συσχετισμό του εμβολιασμού με πιθανή παρενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα και τον θάνατο. Ουσιαστικά χάσαμε έναν άνθρωπο, μία 39χρονη γυναίκα, μετά από τον εμβολιασμό της. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συσχέτιση όντως του εμβολίου με τον θάνατο της 39χρονης? Το τι συμβαίνει εδώ πέρα και αυτόν υποστηρίζεται και από τα κλινικά ευρήματα είναι ότι αυτά τα θρομβοεμβολικά επεισόδια οφείλονται σε αυτόν τον σύνδρομο κατά τη διάρκεια του οποίου προκαλείται παραγωγή αντισωμάτων τα οποία είναι έναντι των αιμοπεταλίων. Γι' αυτό πέφτει και ο αριθμός των αιμοπεταλίων, διότι καταστρέφονται από τα αντισώματα. Και αυτό συμβαίνει διότι μέρος της πρωτεΐνης που εκφράζεται από το εμβόλιο μιμείται τρόπον δεινά έναν κομματάκι πρωτεϊνών των αιμοπεταλίων και τους επιτίθεται. Τρόπον δεινά προκαλεί έναν αυτοάνωσον σύνδρομο, αν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή είναι αντισώματα τα οποία κατευθύνονται έναντι του εαυτού μας, σε αυτήν την περίπτωση τα αιμοπετάλια. Μάλιστα. Άρα αυτά τα ευρήματα της υποεπιτροπής της φαρμακοεπαγρύπνησης, τι συνέχεια έχουν συνήθως, πώς γίνεται, θα περιμένουμε και κάποια, θα ενημερώσει τον αίμα η επιτροπή αυτή και από εκεί και πέρα ο αίμα θα εξαγάγει και τα δικά του συμπεράσματα? Μάλιστα. Οποιαδήποτε παρενέργεια, είτε αυτή είναι ήπιας μορφής εκτός από τις συνηθισμένες που αναφέρουμε, δηλαδή κάτι τι περισσότερο από τις συνηθισμένες μέχρι τις πιο βαριές, καταγράφονται σε αυτήν την βάση δεδομένων, τα οποία μετά μεταφέρονται στον αίμα όχι μόνο από την Κύπρο αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να υπάρχει έτσι μια ευρεία βάση δεδομένων η οποία να δίδει μετά και από στατιστική ανάλυση ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αξίζει πάντως, κύριε Καραγιάννη, να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που λέγεται πιθανός συσχετισμός με το εμβόλιο. Δηλαδή πριν από μία εβδομάδα λέγαμε ότι δεν έχουμε κάτι να πούμε και να έχει συσχέτιση το εμβόλιο με το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα βάλαμε και αυτή την λέξη που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την εξίσωση και δεν είναι για να κρίνεις τον οποιονδήποτε, αλλά είναι για να έχεις τις βάσεις και τα βασικά στοιχεία εκεί για να εξαγάγεις τα συμπεράσματα για το καλό του κόσμου. Αυτό συμβαίνει πάντοτε με οτιδήποτε το νέο. Γίνεται αυτή η φαρμακοεπαγρύπνηση και καταγράφονται οποιαδήποτε σοβαρά περιστατικά παρενεργειών. Και συμβαίνει διότι είναι νέο, δεν γνωρίζαμε εκ των προτέρων και πρέπει να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πράγματι σχετίζονται τα δύο. Μάλιστα. Αυτό όμως από ένα παράδειγμα μπορεί να βγει ή θα πρέπει να μελετηθούν ή μπορεί να υπάρξει και επανάληψη της έρευνας και των άλλων περιστατικών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαμε? Φυσικά. Γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων επί του προκειμένου είναι αυτή της αγγλικής κυβέρνησης, η οποία ανέλησε τα αποτελέσματα από 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων της AstraZeneca που δόθηκαν στην χώρα εκείνη. Και μάλιστα διαχώρισαν τους εμβολιασθέντες ανά ηλικιακές ομάδες 10 ετών, από 80 μέχρι 20, και είδαν τι ποσοστά αυτών των επεισοδίων συνέβη σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Και φάνηκε ότι από τα 50 και κάτω ήταν σχετικά αυξημένος ο αριθμός και από τα 50 και άνω ήταν πολύ χαμηλότερος. Γι' αυτό και η σύσταση και από εμάς εδώ στην Κύπρο, οι 50 και άνω να εμβολιάζονται και οι 50 και κάτω να πάρουν κάτι τη διαφορετικό.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στις πύλες εισόδου της χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά τα κατεχόμενα, κύριε Καραγιάννη, είναι καλό να σημειώσουμε ότι χθες είχαμε 25 κρούσματα, αλλά προχθές ξεπεράσαμε τα 100 κρούσματα. Και ξέρω ότι ετοιμάζονται πρωτόκολλα, έτσι όταν την Παρασκευή ανοίξουν τα οδοφράγματα, να γίνονται έλεγχοι. Θέλω σας παρακαλώ, βάσει της γνώσης σας και της εμπειρίας σας, να μας πείτε ποια είναι εκείνα τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να τηρούνται πιστά, έτσι ώστε να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Κοιτάξτε, η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε όταν τα οδοφράγματα άνοιξαν μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας πέρυσι το καλοκαίρι. Και τότε η διέλευση γινόταν με την προσκόμιση των πιστοποιητικών PCR, τα οποία ίσιαν τουλάχιστον για 72 ώρες, αν δεν απατώμε. Υπήρχαν φυσικά 5 ομάδες Τουρκοκυπρίων, αυτό περιλάμβανε τους φοιτητές, τους εργαζόμενους στις ελεύθερες περιοχές και τους εγκλωβισμένους μας, τους Μαρονίτες και ακόμα μία την οποία δεν θυμάμαι, οι οποίοι μπορούσαν να περάσουν τα οδοφράγματα και εκεί το πιστοποιητικό ίσχυε για περισσότερο από 3 μέρες. Ελπίζω ότι τώρα με τα γρήγορα τεστ θα μπορούσαν να γίνονται και έλεγχοι στα οδοφράγματα. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί και φαντάζομαι έχει συζητηθεί, δεν είμαστε μέρος αυτών των συζητήσεων, κυρίως είναι η διοικηνωτική Επιτροπή Υγείας που εμπλέκεται και είμαι σίγουρος ότι θα πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις. Επειδή πολλές φορές έγινε λόγος και μεταξύ γιατρών και ειδικών για την αξιοπιστία αυτών των γρήγορων τεστ, όχι μόνο των rapid test αλλά και των ρινικών τεστ, και αυτή τη στιγμή αυτά χρησιμοποιούνται. Πολλοί λένε ότι είναι της στιγμής. Το rapid test. Το έχω ακούσει και το έχω και διαβάσει κιόλας και από ειδικούς στο εξωτερικό, ότι είναι της στιγμής. Δεν είναι για να το έχεις για 3 μέρες. Είναι εκείνη τη στιγμή που το κάνεις, τι θα δείξει. Πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε με τα rapid test? Δεν μιλάω μόνο για τα οδοφράγματα, γενικότερα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Ακόμα και με την PCR. Δηλαδή μπορείς να πας σήμερα να κάνεις το τεστ και να σου βγει αρνητικό και να πας μετά από 1-2 μέρες και να σου βγει θετικό. Εκείνον που πρέπει να πούμε είναι ότι το καλύτερο να έχουμε αυτή τη στιγμή, έστω και με αυτά τα λίγα ελαττώματα που λέτε, για να επιτηρήσουμε την κατάσταση. Ναι, άρα είναι ουσιαστικά το μόνο μας μέτρο. Και βεβαίως άλλη μια ανησυχία αφορά τα αεροδρόμια. Βεβαίως η ανησυχία, κύριε Καραγιάννη, επιτρέψτε μου να πω ότι πάει και από τις δύο πλευρές. Από τη μία είναι για να μην έρθει ή να μην φέρουμε εμείς ξανά τον ιό ή οποιασδήποτε άλλες μεταλλάξεις. Και από την άλλη εκφράζονται τώρα και ανησυχίες ακούω και διαβάζω ότι θα προκληθεί πανικός και χάος στα αεροδρόμια με όλους αυτούς τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται σε όλους όσους θα ταξιδέψουν. Κοιτάξτε, σαν εμάς θα μας επισκέπτονται κόσμος οι οποίοι πρέπει να γεμίζουν, να συμπληρώνουν μάλλον αυτόν το Cyprus Flight Pass, παρομοίως υπάρχουν παρόμοια passes και για άλλες χώρες. Επομένως, θα ανεβάζονται τα πιστοποιητικά είτε εμβολιασμού είτε αρνητικής ένδειξης για τον κορονοϊό σε αυτές τις βάσεις δεδομένων. Από εκεί και πέρα, εκεί που θα πρέπει να υπάρξουν ελέγχοι είναι αυτοί οι τυχαίοι έλεγχοι που γίνονται στα αεροδρόμια επιπλέον για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας προκύψει κάτι. Και για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και επί καθημερινής βάσεως μας βγαίνουν 2 με 4 θετικά από τα δείγματα που παίρνονται στις πύλες εισόδου της χώρας. Και επειδή ξέρουμε ότι θέλουμε να πρασινίσει η Κύπρος προς την Βρετανία για να έρθουν οι Βρετανοί, τώρα όμως τα στοιχεία για την ινδική μετάλλαξη που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ υψηλά.
Άρα δεν ξέρω αν πρέπει να τσακάρουμε και να διπλοτσακάρουμε και αν θα το κάνουμε ήδη και πού θα βάλουμε στη ζυγαριά το οικονομικό όφελος και το όφελος της υγείας μας, έτσι ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα. Πρέπει να πούμε ότι λόγω ακριβώς αυτής της πιθανότητας ίσως η δειγματοληπτική έλεγχη από πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία να αυξηθούν περισσότερο και νομίζω αυτό θα ήταν λογικό να γίνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ήδη οι Άγγλοι ανησυχούν για την συγκεκριμένη μετάλλαξη και από ό,τι διάβαζα γυρεύουν περισσότερες δόσεις του AstraZeneca για να δώσουν τη δεύτερη δόση σε αυτούς που πήραν την πρώτη και αυτό διότι έχουν σμικρύνει και αυτοί την δεύτερη, την περίοδο για τη δεύτερη δόση από τις 12 εβδομάδες στις 8. Επομένως θέλουν να επισπεύσουν αυτή την εμβολιαστική εγκάλυψη για πλήρη εγκάλυψη του πληθυσμού του. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά και τις δηλώσεις της χθεσινής του Υπουργού Υγείας, θα υπάρχουν εμβόλια μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβρη για όλο τον κόσμο όσοι επιθυμούν να εμβολιαστούν. Και έμεινε συγκεκριμένα στις ηλικιακές ομάδες 20-40, ότι τα κρούσματα από την μονάδα εχνηλάτησης, από την ομάδα εχνηλάτησης, είναι σε εκείνες τις ηλικίες πλέον που περιορίζεται. Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι είναι στις νεαρότερες ηλικίες από 20 έως 40, διότι οι μεγαλύτερες ηλικίες έναν πιο μεγάλο ποσοστό έχουν εμβολιαστεί και πρέπει να πούμε ότι κάποιοι από αυτούς, τουλάχιστον ένα 12% από αυτούς που μας βγαίνουν θετικοί, είναι άτομα που πήραν μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου. Α, μάλιστα. Άρα ουσιαστικά η κάλυψη είναι λιγότερη βεβαίως του 80%, άρα γι' αυτό το λόγο. Και, γι' αυτό... και εξαρτάται, ναι. Ναι, και εξαρτάται και... πόσος χρόνος έχει περάσει από την πρώτη δόση. Ναι. Δηλαδή αν δεν περάσουν οι 2 εβδομάδες, είσαι επιρρεπής εάν εκτεθείς τις πρώτες 2 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση. Μάλιστα. Επειδή ρωτάει ο κόσμος, να πούμε βεβαίως ότι έχει δώσει την επιλογή ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσοι έχουν κλείσει το ραντεβού τους και είναι κάτω των 50 ετών, αλλά έχουν κλείσει με AstraZeneca, μπορούν να κάνουν την αλλαγή. Mm-hmm. Τώρα για τη δεύτερη δόση του AstraZeneca, όσοι είναι κάτω των 50, θα μπορούν να κάνουν άλλου είδους εμβόλιο, κύριε Καραγιάννη, ή να μην κάνουν καθόλου τη δεύτερη δόση? Όχι, η σύσταση είναι να κάνουν την δεύτερη δόση, διότι αν δεν αντέδρασαν στην πρώτη δόση, τότε η πιθανότητα να αντιδράσουν στη δεύτερη είναι εξαιρετικά μικρή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το κρατήσω αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ.